Μάλιστα. Σε μόνη μιλοχία. Έτσι. Κανονικά. Γιατί μισό πλάνο να δω τις μικρές παθαίνω μπακακάου. Παθαίνεις, έτσι. Πολύ ωραίες φωτογραφίες με τον Ιαν που είστε σε όλες έτσι, ε. Έλατε. Ναι. Από την παράσταση ξεκίνησε αυτό. Δηλαδή ήταν το πρώτο ενσταντανέ. Στην παράσταση ήταν στο χέρ. Εκεί γνωριστήκατε πρώτη φορά. Εκεί γνωριστήκαμε πρώτη φορά, ναι. Υπήρχε κάποιο ερωτισμό στην ατμόσφαιρα. Στο χέρι, γενικά υπήρχε ένα ερωτισμό στην ατμόσφαιρα, γιατί ήμασταν χίπηδες και κάναμε. Υπήρχε ένα τέτοιο. Ναι. Αλλά όχι, όχι, δεν υπήρχε τότε. Και μετά κάναμε και το κατς στη δεύτερη φουρνιά του χέρ. Εκεί έγινε ο ερωτισμός στην ατμόσφαιρα. Στη δεύτερη φουρνιά. Στη δεύτερη. Ήταν πιο σωστό το timing. Τον βλέπεις, τον θαυμάζεις κτλ. Πόσο άβολα αισθάνθηκες όταν του την έπεσαν. Όχι, κάτι. Το έβλεπες live εκείνη την ώρα. Για την ακρίβεια, το έβλεπα στο Web TV. Αυτό που έχει μια μικρή χρονοκαθυστέρηση. Στο λέω γιατί έχει σημασία. Επειδή δεν ανοίγω οθόνες αυτά και εγώ μόλις κοιμηθεί μικρή, οριακά μετακοιμάμαι. Οπότε κάθομαι απλά στο κινητό μου και το κοιτάω από Web TV. Και ξεκινάει η πρώτη φράση του κυρίου Ψινάκη που λέγεται ότι δεν σε συμπαθούσα λόγω της γυναίκας σου. Και χτυπάει το τηλέφωνο μου από τον Ιαν. Λόγω της και μου λέει, το είδες. Λέω, το βλέπω τούτη τη στιγμή. Τώρα το βλέπω. Είχε συμβεί και να το βλέπα. Αρχικά το θεωρώ άδικο για εκείνον. Δηλαδή, πραγματικά, τον βλέπω, τον θαυμάζω, χαίρομαι που υπάρχει, ας πούμε, αυτό το show και μπορούν και άλλοι άνθρωποι να δουν τι κάνει και πόσα μπορεί να... πόσα πράγματα έχει αυτό το ταλέντο, εν πάση περιπτώσει. Το θεώρησα εντελώς λάθος στιγμή και λάθος χώρο και όλο λάθος να αναφερθούν σε μένα. Λες, εν τω μεταξύ, Ο κύριος της κυρίας, αυτό επίσης δεν μ' αρέσει. Όπως δεν μ' αρέσει να μιλάνε για μια γυναίκα σαν προέκταση του άντρα της, αντίστοιχα και για έναν άντρα να μιλάνε σαν προέκταση της γυναίκας του. Αυτό τι παλαιολιθικό στερεοτυπικό ήταν. Δεν σε συμπαθούσα γιατί η γυναίκα σου. Μήπως πιστεύεις ότι υπάρχει μια τάση αυτή τη στιγμή, εγώ αυτό αισθάνομαι, το Me Too να σβήσει και να μπει στη λύθη, ώστε να. Τα πράγματα να μαλακώσουν λίγο ή ότι ενώ υπάρχουν επιθέσεις συνεχόμενες το κίνημα MeToo σαν να το σβήνουν από τη μνήμη μας λίγο. Εγώ πιστεύω ότι έχουν αρχίσει να φορτίζονται με πολύ αρνητική έννοια φράσεις όπως το MeToo, λέξεις όπως ο φεμινισμός. Το πιστεύεις? Το πιστεύω. Πιστεύω ότι ακόμα και το να πεις την έκφραση πολιτικά ορθό, πρώτα νιώθεις ότι έχεις πει κάτι λάθος. Μάλιστα. Νιώθω ότι έχει υποθεί τόσο πολύ η αντίθετη άποψη για αυτά τα πράγματα, ότι προσπαθούμε να τα κάνουμε σαν ότι είναι το κακό πράγμα. Το έχουμε, ρε βρε αδερφάκι μου, πάλι με το πολιτικά ορθό και όχου, βρε παιδάκι μου, πάλι με την πατριαρχία. Ναι, και όχου με το τέτοιο. Ναι, το έχουμε σαν ακούσει ότι, αυτό σαν πάρα ότι βαρεθήκαμε ήδη να το συζητάμε, ενώ είμαστε στην, ξέρω εγώ, έκτη γυναικοκτονία της χρονιάς. Δηλαδή, πότε βαρεθήκαμε να το συζητάμε? Έχεις απόλυτο δίκιο. Το έχουμε την πατριαρχία, το έχουμε ακούσει, το έχω λάβει και σε προσωπικά μηνύματα. Δεν ξέρω πότε. Γενικά υπάρχει ένα όχου όταν, ας πούμε, λες και πάλι κάποιο δικαίωμα το οποίο μπορεί να θυμίσει ή να τους βγάλει από τη ζώνη του στην ασφαλή, ότι εμείς αυτό ξέρουμε.